η έκθεση του Γραφείου Προπονητών της Βουλής, το οποίο είναι ένας αναξάρτητος φορέας και αυτός είναι ο ρόλος του. Έχει σκοπό να επισημαίνει αφενός τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου να προτείνει κάποιες λύσεις. Αυτό που θέλει να πει, όπως λέτε και εσείς ο ποιητής, είναι ότι δεν μπορούν να υπάρξουν μέτρα τα οποία αφορούν οριζόντια όλο τον πληθυσμό, αλλά στοχευμένα σε εκείνες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό, γιατί δεν αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος τις ίδιες ανάγκες, εξαρτάται από την εργασία του, το εισόδημα που έχει κτλ. Οπότε ούτως ή άλλως οι πόροι είναι περιορισμένοι. Η χώρα μας, μην ξεχνάμε ότι βγήκε από μια δεκαετή οικονομική κρίση, ύφεση, εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων μνημονίων κτλ. Περάσαμε αυτόματα εκεί που πήγε να ανακάμψει η οικονομία, ήρθε το θέμα το πρόβλημα την τελευταία διετία του κορονοϊού και αμέσως τώρα, εκεί που πήγαν λίγο, περιμέναμε να βγούμε από τον κορονοϊό και να αρχίσει να λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία διαφορετικά, προέκυψε το θέμα του πολέμου. Οπότε έχουμε απανωτές κρίσεις, τη μία πάνω στην άλλη, και τα δημοσιονομικά περιθώρια, όχι μόνο της Ελλάδος, της Ευρώπης, γενικά είναι περιορισμένα. Αφετέρου δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον με την εξέλιξη του πολέμου, που ούτως ή άλλως έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Μα το ένα ούτως ή άλλως ήρθε να αποσώσει το άλλο, κύριε Μπουνάκη. Δηλαδή κρίση, μετά η ενεργειακή κρίση, μετά ο πόλεμος, κρίση, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, πόλεμος, ξανά μανά μία από τα ίδια. Ένας κύκλος ο οποίος δεν κλείνει πουθενά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και δεν ξέρω, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία όπως τη ζούμε εμείς και όπως έχει διαμορφωθεί αμέσως μετά, αν θέλετε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι έχουμε ζήσει και εμείς τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξε μια περίοδος ιστορική που να υπάρχουν απανωτές τόσες κρίσεις. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, λαμβάνοντας υπόψη μας, αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από όλη αυτή την περίοδο και να δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες στους ακροατές μας, είναι τι μελιγενέστε μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις παίρνουν κάποια μέτρα, η ελληνική κυβέρνηση όπως έχει ανακοινωθεί θα πάρει κάποια μέτρα όσον αφορά το Πάσχα, ας πούμε, με αυτό την επιταγή φτώχειας, η οποία είναι ένα στοχευμένο μέτρο στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για μείωση της φορολογίας, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό, να μειωθεί η φορολογία τους ώστε να αυξηθούν τα εισοδήματα. Αλλά αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν μας δίνουν μια μακροχρόνια λύση στο πρόβλημα. Αυτό μπορούμε να πούμε τώρα και αξιοποιώντας τους πόρους που ευτυχώς υπάρχουν αυτή την περίοδο, λόγω του ότι η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την επόμενη πενταετία περίπου 100 μαζί με τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα συμμετέχουν σε επενδύσεις γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι χρήσιμο, επειδή τώρα ανοίγει και ένας κύκλος με τον αναπτυξιακό νόμο, με τα χρήματα που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, στη συνέχεια θα έρθει το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι χρήσιμο να επενδυθούν σε τομείς, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έχουμε δει τώρα το βασικό ζήτημα είναι το ενεργειακό. Σε τομείς οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αφενός να μειώνουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Αφετέρου να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, οι οποίες στην παραγωγική διαδικασία να είναι λιγότερο ενεργοβόρες. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη μας όλη αυτή την κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα διορθωθεί και αν θα διορθωθεί, με το κόστος που διαμορφώνεται και την εξάρτηση που έχουμε και ως ευρωπαϊκή οικονομία από τα ορυκτά καύσιμα, είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, ούτως ώστε να μειώσουμε και την εξάρτησή μας και το κόστος παραγωγής. Γιατί έχει αποδειχθεί με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι
μειώνουν το κόστος ενέργειας. Δεν φανταζόμουν όλα αυτά να μην τα έχουν μελετήσει, δεν φανταζόμουν όλα αυτά να μην τα ξέρουν, ωστόσο κύριε Μπουνάκη. Άρα κάτι τους κρατάει μπροστά πίσω. Ναι, δεν είναι, δυστυχώς δεν λειτουργούμε προληπτικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε τόσα χρόνια, ειδικά η χώρα μας, ειδικά η Ελλάδα, να έχει αλλάξει το αυτό που λέμε ενεργειακό μείγμα, να μην στηρίζει τόσο πολύ στα ορυκά καύσιμα και να αξιοποιήσει περισσότερο τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Δεν το κάναμε. Τώρα που προέκυψε η κρίση και λάβετε υπόψη ότι είμαστε μια χώρα που εισάγει ενέργεια. Εισάγουμε από την Τουρκία, από τα Σκόπια, από την Αλβανία, από την Βουλγαρία και δεν αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε, όπως κάνουν ας πούμε, οι βόρειες χώρες που δεν έχουν τις ιδανικές συνθήκες που έχουμε εμείς, ενώ τον ήλιο παραδείγματος χάρη ή τους ανέμους που υπάρχουν στα πελάγια ελληνικά για να αξιοποιήσουν τις εναλλακτικές. Μεγάλο κεφάλαιο βέβαια άνοιξε. Ναι, αλλά τώρα κάθε επιχείρηση που θα σχεδιάσει, ποιο είναι η χρήσιμη πληροφορία που θεωρώ μπορούμε να πούμε τώρα, ότι κάθε επιχείρηση τώρα που μπορεί να σχεδιάσει ένα νέο αναπτυξιακό, να πει σε ένα νέο αναπτυξιακό νόμο, θα πρέπει να δει όχι μόνο να αγοράσει κάποια μηχανήματα και κάποιο νέο εξοπλισμό, αλλά το πώς θα μειώσει το ενεργειακό κόστος. Γιατί με υψηλό ενεργειακό κόστος θα είναι μοιραίο ότι τα προϊόντα που θα δοθούν στην παραγωγή θα έχουν υψηλό κόστος, άρα θα είναι ακριβότερα από τον ανταγωνιστών και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν μειονέκτημα συγκριτικό στον ευρύτερο ανταγωνισμό. Ξέροντας και διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις ότι έχει να κάνει με τις οικονομικές ειδήσεις, πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει ή απλά ευελπιστείτε? Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους πόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι και που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό ισχύει παραδείγματος και για τους αγρότες μας, οι οποίοι θα κάνουν πάλι νέες επενδύσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει και οι αγροτικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα προγράμματα του Προγράμματος Αγωγής Ανάπτυξης, να καταστούν ενεργειακά αυτόνομες. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Αυτό δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Πόσο ψάξιμο θέλει, ποιος μπορεί να βοηθήσει? Με αυτή την έννοια λέω ότι πόσο εύκολο είναι. Ναι. Και πώς μπορούν να έρθουν τα κίνητρα προς εσένα, ναι. Μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ χρειάζεται καταρχάς μια ενημέρωση του κόσμου για το τι δυνατότητες υπάρχουν. Και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι πιο εύκολο να γίνει σε επίπεδο, αν θέλετε, ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών, δημιουργία αυτό που λέμε ενεργειακών κοινοτήτων, ούτως ώστε ο κάθε παραγωγός να συμμετέχει σε ένα συνεταιρισμό ή σε ένα συλλογικό σχήμα σε επίπεδο κοινότητας, χωριού ή περιφέρειας, να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς και μακροπρόθεσμα και να γίνει παραγωγός ο ίδιος ενέργειας, αλλά να μειώσει το ενεργειακό του κόστος. Αυτό είναι εφικτό. Θέλει όμως μια απόφαση επένδυσης που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Τουλάχιστον υπάρχουν τέτοιες κινήσεις και πολλοί ακροατές μας ακούνε έχουν επενδύσει σε αυτούς τους τομείς, αλλά τώρα γίνεται επιτακτική ανάγκη αυτό να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί το κόστος, εκτός του ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν περιμένετε και αποκλιμάκωση, θέλετε να πείτε, έτσι δεν είναι? Πώς είπατε? Άρα δεν μπορείτε να περιμένετε, άρα εκτιμάτε ότι δεν θα είναι και εύκολη η αποκλιμάκωση, θέλετε να πείτε? Προσέξτε, αυτό νομίζω ότι δύσκολα μπορούμε να το προβλέψουμε, ότι αν το είχαμε προβλέψει, αν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Για εκτίμηση μίλησα, γι' αυτό το είπα. Ναι, έτσι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αποκλιμάκωση από χθες μέχρι σήμερα. Έχει μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου ενώ στις διεθνείς αγορές. Μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι οι τιμές δεν θα μείνουν τόσο υψηλές, γιατί θα υπάρξει μια διόρθωση, δηλαδή θα δοθούν αποθέματα που υπάρχουν. Δηλαδή η αγορά πρέπει να βρεθεί σε μια ισορροπία, γιατί η Ρωσία είναι από τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας γενικότερα. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεγάλη εξάρτηση από την αγορά της Ρωσίας και αρχή να πούμε, ας πούμε, μόνο και στον τομέα του πετρελαίου η Ρωσία είχε μια παραγωγή
κάποιων εκατομμυρίων βαρελιών. Περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια παράγει η Μυρεσίως. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ποσότητες όταν βγουν από την αγορά δημιουργούν ένα έλλειμμα. Μάλιστα. Το οποίο καλύπτεται με αυτή τη στιγμή. Είναι... Αυτό μακροπρόθεσμα θα καλυφθεί από τους άλλους παραγωγούς. Το Συναθηνά και Χειρακίνη δηλαδή. Ναι, εμείς όμως δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε συνεχώς για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας άλλος λόγος είναι ότι μελλοντικά θα υπάρχει ειδικός φόρος για το περιβαλλοντικός φόρος για τα ορυκτά καύσιμα. Οπότε είναι τώρα μια ευκαιρία να... Αυτό να το δούμε όπως λέτε. Μάλιστα. Εγώ θα με σταματήσω την κουβέντα σε αυτό εδώ το σημείο, ναι, λόγω της έλλειψης του χρόνου, ναι, γιατί θα πρέπει να κλείσω την εκπομπή, αλλά ανοίγουμε ένα κεφάλαιο με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και κουβέντα, οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπουνάκη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.